Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Καλό μεσημέρι και πάλι σε όσους μας βλέπουν από το στάδιο του Ταϊκβοντό που συνεχίζεται για τρίτη ημέρα το σημαδιακό δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε τη χαρά και την ικανοποίηση να είναι μαζί μας ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της προσπάθειας της πολιτικής δράσης του ΣΥΡΙΖΑ που για πολλά χρόνια θα πρέπει να πω εγώ αλλά και πολύ περισσότερο τον τελευταίο χρόνο συμμετέχοντας και από τη θέση του μέλους της πολιτικής γραμματείας, τον σύντροφο τον Νίκο τον Σκορίνη, που για χρόνια τον γνωρίζει και η αγορά των μικρομεσαίων και όχι μόνο, πέρα από τους φίλους, τους υποστηριχτές και τα μέλη του κόμματος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αγαπητέ σύντροφε, για τη δικιά σου εκτίμηση, για τη σημασία αυτού του συνεδρίου στη συγκυρία που είμαστε και πώς βλέπεις την επόμενη μέρα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Καλημέρα και από μένα. Είναι ένα συνέδριο ζωντανό με πλούτο προτάσεων, σκέψεων και για το χθες αλλά και για το αύριο, την επόμενη μέρα, το παρόν και το μέλλον της αριστεράς στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι όλος αυτός ο δημιουργικός πλούτος θα εκφραστεί και στην πολιτική απόφαση του συνεδρίου. Η επόμενη μέρα είναι το κρίσιμο στάδιο που πρέπει όλοι να βάλουμε κάτω το κεφάλι μας. Να δούμε πώς θα φύγουμε από ένα κόμμα το οποίο εν πολλής δρούσε απάνω σε μια λογική των διαπιστώσεων και λιγότερο των πράξεων. Είναι η ώρα που χρειάζεται η αποτελεσματικότητα και στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Σε μια κρίση που βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία μετά από 7 χρόνια μνημονιακών καταστάσεων, η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τιτάνια, προσπαθώντας να κρατήσει όσο μπορεί την κοινωνία όρθια, να σώσει ό,τι σώζεται και από την άλλη πλευρά να μπορέσει να δημιουργήσει μέσα στην κόκκινη διαδρομή που έχει επιλέξει, μέσα από ήττες και νίκες, την τελική αποτύπωση ότι η αριστερά είναι εδώ, δίνει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα των κοινωνιών, στην προσπάθεια αλλαγής του σχετισμού των δυνάμεων στην Ευρώπη, όλα αυτά που γίνονται και προς τα αριστερά αλλά και προς τα ακροδεξιά, είναι τα κρίσιμα ζητήματα και όσο αυτή η κυβέρνηση είναι όρθια και αγωνίζεται, υπάρχει ελπίδα για ένα διαφορετικό κόσμο της Ευρώπης. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι το κόμμα πρέπει πια να πάρει έναν άλλο δρόμο ταχύτητας, να το παρακολουθούν, να το πω έτσι απλά, αντί να παρακολουθεί. Να είναι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων και ο τροφοδότης δράσεων, σκέψεων και πρωτοβουλίων και προς την κυβέρνηση. Μια ανοιχτή σχέση με την κοινωνία, η οποία είχε δυσκολίες μέσα από μια σχετικά εσόκλειστη διαδικασία του κόμματος, πρέπει να απελευθερώσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που έχει μέσα του και ταυτόχρονα να εισβάλλουν μέσα σε αυτό όλες εκείνες οι κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες και θέλουν και μπορούν να συνεισφέρουν στο όλον. Ουσιαστικά είμαστε σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ένα κόμμα της αριστεράς σχεδόν τώρα για 21-22 μήνες να βρίσκεται στην κυβέρνηση που και το κυβερνητικό έργο έχει τις δυσκολίες και τα αποτυπώματά του και τα προβλήματά του και το κόμμα αντιμετώπισε και τις συνθήκες του περσινού καλοκαιριού με την διάσπαση που αντιμετώπισε και αναλάβατε ένα δύσκολο έργο εδώ και ένα χρόνο για την επανεκκίνηση του κόμματος και το συνέδριο προσπαθεί να σηματοδοτήσει ακριβώς αυτή την επανεκκίνηση που είπες. Πιστεύεις ότι σε αυτή την εμπειρία που αποκόμισε στον ένα χρόνο αποκαταστάθηκαν κάποιες περισσότεροι δεσμοί με κόσμο της αριστεράς. Υπάρχει έδαφος γι' αυτό, να είναι πιο ανοιχτό το κόμμα? Ναι, υπάρχει έδαφος. Παρά είπα ότι υπήρξαν δυσκολίες, υπήρχε μια ισοστρέφεια. Ωστόσο, πλέον η ίδια η ζωή οδηγεί το κόμμα σε αυτόν τον ανοιχτό δρόμο των σχέσεων με την ζωντανή ύλη της ελληνικής κοινωνίας και δεν υπάρχει πλέον πρέπει. Αυτό θα γίνει. Όποιος έχει στο μυαλό του ότι πάμε για μια απλή καλύτερη διαχείριση της κομματικής προσπάθειας, είναι μια λάθος αντίληψη. Πρέπει να υπάρξει ένα απόλυτα ηλεκτροσόκ και πολιτικό και οργανωτικό στο κόμμα, ώστε να μπορέσει, είναι πολιτικό παράδοξο, να έχουμε κυβέρνηση με κύριο κορμό την αριστερά μετά τη δεκαετία του 90 για πρώτη φορά στην πιο σκληρή μάλιστα ζώνη του ευρώ, του νεοφιλελευθερισμού και να έχουμε τόσο μικρό κόμμα.
Αυτό στερεί δυνάμεις από όλες τις πλευρές, πλούτο ιδεών, αλλά δράση και δράσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι την κυβέρνηση έχουμε, δεν έχουμε πάρει τίποτα άλλο από την πραγματική εξουσία, η οποία είναι πίσω από το κάθε κησέ ενός κράτους που δομήθηκε μέσα από το κομματικό και πελατειακό κράτος της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ επί 40 χρόνια. Άρα και οι κυβερνητικές προσπάθειες και οι πολιτικές πρωτοβουλίες και τα νομοσχέδια που γίνονται νόμοι και είναι καλοί για την κοινωνία και για το μοντέλο που θέλουμε εμείς για την παραγωγική ανασυγκρότηση και όχι μόνο, προφανώς δυσκολεύονται όσο εμείς είμαστε απότες από αυτούς τους μεγάλους φορείς της κοινωνίας που είναι οι οργανωμένοι φορείς της κοινωνίας. Άρα πρέπει να ανοίξουμε τους δρόμους για μια είσοδο των δυνάμεων που μπορούν να προσφέρουν σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, από τις περιφέρειες, τους δήμους, τους συνδικάτα, όπου κατά βάση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απόν. Έχουμε την πικρή εμπειρία πώς πορευθήκαμε μέσα από κλειστά ψηφοδέλτια στις αυτοδιοικητικές εκλογές τις τελευταίες. Δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό. Υπάρχει κόσμος έξω ζωντανός, το επαναλαμβάνω, ο οποίος θέλει να προσφέρει μέσα από τη συλλογική δράση. Καταλαβαίνει ένας κόσμος ότι δεν γίνεται σήμερα η λύση των προβλημάτων να έλθει μόνο από την ατομική προσπάθεια. Χρειάζονται μεγάλες τομές αλλαγές, οριζόντιες και κάθετες στο κράτος, στη δομή του, στην ελληνική κοινωνία. Και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει πρωταγωνιστής. Είναι μεγάλο το στοίχημα, δεν είναι εύκολο. Έχει να παλέψει με μεγάλες νοοτροπίες, κατεστημένες επί 40 χρόνια στο ελληνικό σώμα. Γι' αυτό και η προσπάθεια που κάνουμε μέσα από το νομοθετικό έργο, αυτά κυρίως που έχουν σχέση να κάνουν με το καινούριο μοντέλο ανάπτυξης που εμείς έχουμε βάλει σαν στόχο, αυτό που λέμε με δύο κουβέντες, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση, προσπαθούμε να εστιάσουμε στη νέα γενιά, όπου δεν είναι εγκλωβισμένη στις παλιές νοοτροπίες και ταυτόχρονα μια γενιά η οποία έχει ένα πλούτο όσον αφορά τις νέες εξελίξεις, την καινοτομία, την τεχνολογία, την έρευνα κτλ. Που έχουμε πρωταγωνιστικό πεδίο εδώ. Είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στους ανταγωνιστές των άλλων χωρών και δεν είναι τυχαίο ότι 300.000 Έλληνες που έφυγαν νέα παιδιά από την Ελλάδα, ότι σήμερα παράγουν τα μοντέλα των βορείων χωρών, διότι είναι περιζήτητη. Άρα αυτό το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει στην Ελλάδα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρον και δεύτερον να οδηγήσουμε εκείνες τις δυνατότητες ώστε και αυτό το σώμα που έφυγε των 300.000 νέων από την Ελλάδα σταδιακά να επανέλθει πίσω για να μπορέσει η Ελλάδα να ξανασηκώσει κεφάλι. Δεν είναι εύκολα πράγματα, δεν θα γίνουν από μια μέρα στην άλλη, αλλά νομίζω ότι η εξέλιξη των τελευταίων δύο ετών, όταν επί 5 χρόνια κάθε χρόνο χανόντουσαν 170.000 θέσεις εργασίας από την αγορά και φτιάξαμε αυτό το μεγάλο καμβά της ανεργίας των παραπάνω 900.000, που για πρώτη φορά αντιστράφηκε και έχουμε κατεβάσει 4 μονάδες την ανεργία, είναι ένα πρώτο στάδιο αποκλιμάκωση αυτού του απαράδεκτου κοινωνικού και οικονομικού και πολιτικού φαινομένου, η νέα γενιά και οι άνθρωποι να μην βρίσκουν εργασία. Εδώ θα κρυφθούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι από τα μεγάλα ζητήματα, είναι το τελικό αποτύπωμα στο κάδρο της κρίσης και αυτό πρέπει και ο Πρωθυπουργός, βάζοντας το στοίχημα ότι στα επόμενα 10 χρόνια, στα επόμενα 5 χρόνια πρέπει να κατεβάσουμε 10 μονάδες κάτω ακόμα την ανεργία, νομίζω ότι είναι και το κεντρικό ζήτημα και το μεγάλο στοίχημα. Κύριε Σκορίνη, μιλήσατε για ένα κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία και για την ανάγκη να υπάρχει πλούτος ιδεών μέσα στο κόμμα. Παρ' όλα αυτά, την ίδια ώρα είπατε ότι χρειάζεται και ένα οργανωτικό ηλεκτροσόκ. Πολιτικό και οργανωτικό. Πολιτικό και οργανωτικό ηλεκτροσόκ. Έχετε δίκιο, αυτά τα δύο συνδέονται πολύ στενά. Κατά τη γνώμη σας, πώς μπορεί να διατηρηθεί αυτή η πολυφωνία παράλληλα με τη λειτουργία των τάσεων, δηλαδή πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η λειτουργία των τάσεων την επόμενη μέρα του συνεδρίου για να διατηρηθεί ο πλούτος των ιδεών? Θα πω προφανώς την προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι αν ήταν δυνατόν μετά το συνέδριο την επόμενη μέρα να αυτοδιαλυθούν οι υπάρχουσες τάσεις. Οι τάσεις πρέπει να διατηρηθούν σαν πραγματικά ρεύματα ιδεών, αναζητήσεων και συνθέσεων. Αυτό μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη μου τάσεις οι οποίες δεν θα έχουν κάθετη δομή αλλά οριζόντια που θα δημιουργούνται ad hoc, δηλαδή βγαίνει ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα, ας πούμε πολιτιακό, πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνταγματική αναθεώρηση. Στα ζητήματα που θα τίθενται, ποια πρέπει να είναι αυτά που θα αναθεωρηθούν ή με ποιο τρόπο ή ποια πρόταση θα υπάρχει, εκεί απάνω προφανώς θα μπορεί να γίνεται
να δημιουργούνται τάσεις, οι οποίες προφανώς θα μπορέσουν στο τέλος μια συλλογική απόφαση μέσα από την ανίχνευση των τάσεων να καταλήγουμε και σε ένα πιο σοφό αποτέλεσμα. Και από την ώρα που αυτό θα τελειώνει, θα σταματάνε αυτές οι τάσεις και θα δημιουργούνται ανάλογα με τα επίδικα κάθε φορά που γίνεται. Πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα, διότι δεν μπορώ να καταλάβω αν μια τάση είναι 6-7 χρόνια με συντονιστικά, με συντονιστές, ότι μπορούν να σταματήσουν να είναι και παράγωγα μηχανισμών. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, το οποίο έχει σύνδεση και με τον τρόπο εκλογής των οργάνων. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή πώς μπορεί να εκλέγεται χωρίς μηχανισμούς, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να βρει στον ήλιο μοίρα και αυτός που δεν είναι σε τάσεις, αλλά και αυτοί που είναι άγνωστοι. Διότι εάν πεις ότι σήμερα δεν θα γινόταν με τον τρόπο που γίνεται και θα μπορούσε ο καθένας να αυτοπροτείνεται ή να προτείνεται, το πιο προφανές αποτέλεσμα θα ήταν αυτοί που είναι οι γνώριμοι, αυτοί που είναι στα κανάλια, οι επώνυμοι μπαζεδός, και δεν θα μπορούσαν να είναι αυτοί που είναι από περιφέρειες που τους ξέρουν μόνο τοπικά. Αλλά σύντροφοι και συντρόφισσες, οι οποίοι είναι εκλεκτοί, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ίσως και περισσότερα από τους υπάρχοντες στα όργανα. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να υπηρετήσουμε και το δημοκρατικό τρόπο ανάδειξης των οργάνων, τα οποία πρέπει να έχουν κοινωνική σύνθεση, αντιστοίχηση, να έχουν γεωγραφική σύνθεση και ταυτόχρονα και την κομματική σου βέβαια βαριά φαρέτρα των ιδεών που έχει το κόμμα, ώστε να υπάρχει μια όσμωση απευθείας με τα όργανά μας, με την κοινωνία και με τη γεωγραφία και με την κοινωνική της διάσταση. Η κοινωνική αντιστοίχηση δεν αφορά μόνο τα απλά μέλη του κόμματος, που δεν έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να αφορά και τα όργανά του. Παρ' όλα αυτά, αυτή η αλλαγή χρειάζεται και μια συνολική αλλαγή κουλτούρας μέσα στο κόμμα. Είναι στοίχημα το πώς θα γίνει αυτό. Ήθελα να ρωτήσω όμως και το εξής. Επειδή θίξατε το κομμάτι της εργασίας και είπατε ότι είναι στοίχημα για την κυβέρνηση η μείωσή της. Νομίζω ότι... Της ανεργίας η μείωση. Νομίζω ότι εδώ, δεδομένου ότι ξεκινάει και η διαπραγμάτευση για τα εργασιακά, θα ήταν χρήσιμο να μας πείτε για το πώς οραματίζεστε, το πώς σκέφτεστε εσείς τη σχέση του κόμματος και της κυβέρνησης, επαφορμής και του παραδείγματος των εργασιακών, δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει το κόμμα για να λειτουργεί προωθητικά προς την κυβέρνηση. Θα σας πω το εξής. Υπάρχει πολλές φορές ένα ερώτημα στα μέλη του κόμματος, συντρόφους και συντρόφους, που λένε τι κάνουμε στις διάφορες εκδηλώσεις των κινητοποιήσεων των συνδικάτων, των εργαζομένων κτλ. Καταρχήν να πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ότι περισσότεροι μας είμαστε απόντες από τα συνδικάτα, από τους κοινωνικούς χώρους κτλ. Εάν τα συνδικάτα, το περιεχόμενο των διεκδικήσεων είναι στη σωστή κατεύθυνση, εμείς πρέπει να είμαστε μέσα. Δεν συμβαίνει πάντα, διότι οι δυνάμεις που επικρατούν σε πάρα πολλά όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι σε μια λογική των φιλελεύθερων δράσεων κτλ. Εμείς όμως πρέπει να ξεγκλωβίσουμε αυτό, γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει την σχέση του με τα, με τα κινηματικά στοιχεία της ζωής, προφανώς θα χάσει και πολλά σημάδια από την αριστερή του ταυτότητα. Και όχι μόνο από το θέμα της πολιτικής εμφάνισης του, αλλά κυρίως επί της ουσίας. Δηλαδή, εμείς θα έπρεπε να είμαστε το κόμμα, δηλαδή, για να μπορεί να προωθεί αυτό που είπατε και στην κυβέρνηση πράγματα. Ας πούμε με δύο μεγάλα ζητήματα. Ένα είναι το γνωστό των διακρατικών συμφωνιών που σήμερα οι διάφορες πολυεθνικές και το οικονομικό λόμπι, το παγκόσμιο, προσπαθεί στην ουσία με έναν άλλο τρόπο να καταργήσει τις εθνικές οντότητες μέσα από διακρατικές συμφωνίες, οι οποίες δεν θα χρειάζονται να περνάνε μέσα από τα πολιτικά όργανα, απευθείας μέσα από την πιο σκληρή προβληματική σχέση που έχει σήμερα η παγκοσμιοποίηση με τον πολίτη. Το ότι σήμερα υπάρχουν 100 άνθρωποι στον κόσμο και κατέχουν ό,τι παράγει ο μισός πληθυσμός της γης, δεν είναι ένα τυχαίο φαινόμενο, δεν έγινε από μόνο του, ευνοήθηκε. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε, πρέπει πολύ γρήγορα να αναπτύξει δράσεις σε τομείς που αφορούν τα επόμενα χρόνια του κόσμου πολύ δυνατά. Εκείνα είναι το κινηματικό, διότι εκεί θα κρυφθούν και πάρα πολλά πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολες υποθέσεις αυτές, και μάλιστα όταν ο άλλος δεν αντιλαμβάνεται την αμεσότητα του ζητήματος. Αλλά για δέστε τώρα η ιστορία της Μοσάντο με την Bayer, όπου από τη μια μεριά θα τροφοδοτεί με μεταλλαγμένα προϊόντα, με καρκίνο δηλαδή απλά, τον άνθρωπο και την ίδια στιγμή θα του τα παίρνει και με το φάρμακο, και έχουμε κολοσσούς, ας πούμε, οικονομικών
ομάδων, οι οποίες δεν θα κάνουν τίποτα άλλο από το να ληστεύουν την αξιοπρέπεια και τη ζωή των ανθρώπων. Μεγάλα ζητήματα για την αριστερά. Πρέπει η αριστερά να δει τα επόμενα χρόνια τι έρχεται σε σχέση με την εργασία, με τους αγώνες, ποια θα είναι η σύγκρουση των επόμενων πενταετίας, της δεκαετίας κτλ. Προφανώς το θέμα της πληροφορικής, της ρομποτικής, η οποία θα αντικαθιστά θέσεις εργασίας. Θα φύγουμε δηλαδή από τη σχέση επιχειρήσεων εντάσσεως εργασίας σε εντάσσεως κεφαλαίων και τεχνολογιών. Η αριστερά πρέπει να δει με ποιο τρόπο αυτό θα το απαντήσει ο καπιταλισμός. Θα το απαντήσει βία, με τριωρίτες, τετραωρίτες, με χαμηλούς μισθούς. Η αριστερά πρέπει, όταν θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο διακυβέρνησης, να είναι και τότε, θα ξέρει πώς πρέπει να απαντήσει αυτά τα ζητήματα που έρχονται και μετά. Γιατί δεν πρέπει να δούμε μόνο το σήμερα και το αύριο, το οποίο είναι εκρηκτικό έτσι και αλλιώς, αλλά πρέπει να ετοιμάζεται μια σκέψη πραγμάτων για το πώς θα αντιμετωπίσουμε και τα επόμενα χρόνια τον τρόπο της παγκοσμιοποίησης. Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία από όλα, και νομίζω ότι αυτό έχουμε κάνει μεγάλα ρήγματα, είναι αυτό που το προηγούμενο συνέδριο είχε θέσει όσον αφορά τη δυνατότητα, εφόσον γίνουμε κυβέρνηση, να κάνουμε ρογμές στον νεοφιλελεύθερο μπλοκ της Ευρώπης. Γνωρίζουμε όλοι τα παραδείγματα, αυτά που έγιναν στην Πορτογαλία, ότι η Ισπανία επί τρεις φορές δεν έχει κυβέρνηση, γιατί δεν γίνεται συνεργασία με τη Σοσιαλ Δημοκρατία. Αυτό που έγινε στον Κόρμπιν, αυτό που εμφανίζεται, θέλω να θυμίσω και σε αυτούς που μας βλέπουν, τι έλεγε πέρυσι ο Κάμπριελ, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, πώς μας έβριζε. Και σήμερα έχει κρατήσει τελείως διαφορετική στάση. Αν έχουμε μια κυβέρνηση του χρόνου, παρασχάρη στη Γερμανία, Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνων και Ντελίγκε, ο χάρτης της Ευρώπης θα είναι διαφορετικός. Η λιτότητα και η δημοσιονομική πειθαρχία που επέβαλε ο Σόιμπλε, προφανώς θα έχει υποστεί ακόμα μεγαλύτερα ρήγματα, και με αυτό την έννοια πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει με κάθε θυσία όρθιος στη διαδικασία της κυβερνητικής, διότι αυτό παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις. Συνεπώς, το μεγάλο επίδικο είναι η δυνατότητα να κάνουμε μία αλλαγή στην Ευρώπη, τέτοια που θα ευνοεί το πολιτικό μας σχέδιο, το πρόγραμμά μας, ώστε κερδίζοντας χρόνο και χώρο, να αποτυπώσουμε κάποια στιγμή για τα πρώτα βήματα για το σοσιαλιστικό οραματισμό που έχουμε εμείς. Σύντροφε Νίκο, είχες την εμπειρία αυτής της χρονιάς, θα επιμείνω σε αυτό, και αν θυμάμαι καλά, πήγες και σε αρκετές οργανώσεις και εκδηλώσεις. Πολλές, ναι. Ισχύει η επίθεση που λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι πλέον ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που προσέγγισε την αριστερά, την ψήφισε για να την οδηγήσει στην κυβέρνηση, απομακρύνεται ή είναι σε μια κατάσταση, ας το πούμε έτσι, αναμονής απέναντί της, μπροστά στις δυσκολίες που υπάρχουν? Εντάξτε, σύντροφε Νίκο, έχω γράψει ένα άρθρο που λέω ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τη λαμπρή εικόνα μιας στολής ιδέας. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Προφανώς σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, αυτό που μας ψήφισε, αυτό που ήταν κοντά μας, που επένδυσε τις ελπίδες της καταστροφής που είχε πάθει από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ότι θα τις βρει απάνω σε εμάς. Δεν τα καταφέραμε όσο γρήγορα θέλαμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα μεγάλα αιτήματα, όχι εξαιτίας ημών, κυρίως όχι εξαιτίας ημών, όχι πως δεν έχουμε καθυστερήσεις και δεν έχουμε και λάθη κάνει, αλλά κυρίως λόγω της συμφωνίας, της αναγκαστικής που έγινε τον Ιούλιο του 2015. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω, και πραγματικά έχω πραγματική εμπειρία, όπου ανοιχτήκαμε, όχι όμως με γενικές πολιτικές ομιλίες, ελάτε να ακούσετε μόνο το γενικό πολιτικό μας σχέδιο, όπου έγιναν κυρίως θεματικές ομιλίες με συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν επιτόπου συγκεκριμένες ομάδες και κατηγορίες του πληθυσμού, οι συγκεντρώσεις ήταν μεγαλύτερες και από την εποχή που πηγαίναμε καλύτερα, που είμαστε τότε, να το πω πολύ απλά, αέρα πατέρα, το Γενάρη του 2015. Πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει αυτό να το υπηρετήσουν όλες οι οργανώσεις μας, να βγουν θαρετά. Προφανώς υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος είναι αντίθετος, αλλά ας μην ξεχάσουμε ότι και στις εκλογές του Γενάρη του 2015 το 65% έτσι κι αλλιώς ήταν εναντίον μας. Σήμερα τα μέσα ενημέρωση, τα συστημικά, παίζουν ένα τεράστιο παιχνίδι χειραφέτης κοινής γνώμης εναντίον μας, παραφράζοντας, παρερμηνεύοντας, παραποιώντας και το έργο που κάνει η κυβέρνηση, αλλά και ακόμα και απλές δηλώσεις, προσπαθώντας να περάσουν αυτή τη λογική. Όσες φορές λες ένα ψέμα, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αλήθεια στη συνείδηση του κόσμου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Νίκο Τοσκορίνη.
Μείνετε μαζί μας στο Web TV της Αυγής. Θα ακολουθήσει πλούσιο πρόγραμμα συνεντεύξεων και σήμερα, τρίτη μέρα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμείνατε.